Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τώρα, αν είδαμε άσπρη μέρα, δεν ξέρω, αλλά από χιόνι έχει μπόλικο. Είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη. Ομολογώ ότι έχω δει πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να δω. Δηλαδή, έβλεπα το πρωί την Κηφισίας, τη δίνησα κιόλας, με δύσκολες συνθήκες και ταλαιπωρία. Θα μπορούσε να έχει βγει ένα χιονιστικό. Και προφανώς το να κλείνει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας είναι μια όχι ευχάριστη κατάσταση. Επειδή είχε γίνει και κινητοποίηση. Ευαγγελία, τι λένε από την κυβέρνηση? Γίνεται αυτή η σύσκεψη η οποία είναι σε εξέλιξη με τον κύριο Χαρδαλιά, τον κύριο Πέτσα, τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Λιβάνιο και σε λίγη ώρα θα έχουμε και δηλώσεις. Η γραμμή της κυβέρνησης, αυτό το οποίο λένε, είναι ότι ήταν πολιτική απόφαση να κλείσει η Εθνική ακριβώς για να μην κινδυνεύσει ο κόσμος, να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Προς το μεσημέρι φτιάχνει λίγο ο καιρός, οπότε σχεδιάζουν κάπως να απεγκλωβιστεί έτσι η κατάσταση, ειδικά εδώ κοντά στη Βαρυμπόμπη που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και έρχονται τα δυσκολότερα από το βράδυ, έτσι, από τις 7 η ώρα. Και υπάρχει έτσι μια αυξημένη ετοιμότητα. Η κακοκαιρία είναι μεγάλη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι μεγάλο στοίχημα να μπορέσει ο κρατικός μηχανισμός, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να τα βγάλει Είναι πέρα. μεγάλη η κακοκαιρία, αλλά επειδή έγινε κινητοποίηση, επειδή ψάχναμε να δούμε, βλέπαμε το να είναι κλειστή αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδός από την Καλυφτάκη, δηλαδή Από την Καλυφτάκη, ναι. κάτω από την Καλυφτάκη, Κηφισιά, Βαρυμπόμπη. να το εξηγήσουμε αυτό, είναι στο ύψος της Λυκόβρισης. Λες δεν μπορεί. Δηλαδή φαντάζομαι τουλάχιστον εντός Αττικής θα έπρεπε η Εθνική Οδός να είναι ανοιχτή και κυρίως στα βόρεια προάστια και μιλάμε τώρα που είναι Δευτέρα πρωί, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει το βράδυ, θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Είναι Δεν αλήθεια είναι ωραία ότι. εικόνα αυτή, είναι η αλήθεια. Θέλεις να θέλεις κάνεις κάποιες συγκρίσεις κάποιες φορές και λες ότι με ένα μέτρο χιόνι σε κάποιες περιοχές στην Ευρώπη οι δρόμοι οι βασικοί είναι ανοιχτοί. Ευαγγελία, δεν το βάζω καν έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι το χιόνι δεν είναι συχνό στην Ελλάδα και δει στην Αττική. Άρα δεν μπορεί να επενδύσει σε δύσκολες εποχές και πάρα πολλά χρήματα στο να φτιάξει τις απόλυτες υποδομές. Αλλά μπαίνει ένα ερώτημα αν έχουν αξιοποιηθεί αυτά που ήδη έχουν επενδυθεί, έτσι. Δηλαδή το ξαναλέω αυτή τη στιγμή σε περιοχές από το Μαρούσι και πάνω υπάρχει ζήτημα. Κάθετοι δρόμοι, αποκλεισμένοι άνθρωποι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο μοιάζουν να είναι πιο πολλά από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε Και μια να δύσκολη προλάβουμε. μέρα, Νίκο, σαν αυτή, παράλληλα γίνεται και μια προσπάθεια να μην χαθεί ούτε μια δόση του εμβολίου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ραντεβού τους και υπάρχει ετοιμότητα, τέλος να το προσπαθούν, γιατί είναι δύσκολο το εγχείρημα, να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός για να μην χαθεί ούτε μία δόση, είτε δηλαδή να μεταφερθούν οι άνθρωποι με κάποια άλλα αυτοκίνητα στο σημείο που έχουν το ραντεβού, είτε να πάρουν σειρά άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εμβολιαστικό Ευαγγελία, κέντρο. και εδώ είναι εύκολο να κάνουμε εμείς την κριτική. Έτσι, καθόμαστε από μακριά και τα βλέπουμε όλα εύκολα. Αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ από τη στιγμή που έχουμε και τα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σήμερα, γιατί με τις συνθήκες που υπάρχουν δεν γινόταν μία παύση 48 ώρων στους εμβολιασμούς. Αυτό το ξέραμε από την προηγούμενη εβδομάδα, άρα θα μπορούσαν να μην έχουν βγει καν τα εμβόλια από την κατάψυξη, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, το ξέρουμε όλοι. Θα μπορούσαμε λοιπόν από την προηγούμενη Τετάρτη, αφού τον βλέπαμε το χιονιά, το λέγανε οι μετεωρολόγοι μια εβδομάδα τώρα, να πούμε ότι για 48 ώρες, για 72 ώρες, όσο τέλος πάντων χρειαζόταν, δεν κάνουμε τους εμβολιασμούς. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτημα και εντός Αττικής και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Άσε που με τα εμβόλια λίγο, ενώ πάει καλά το πράγμα, το λέω και από οικογενειακή εμπειρία. Άνθρωπος του στενού μου περιβάλλοντος, η μητέρα μου που πρόκειται να εμβολιαστεί, ενώ ο πατέρας μου έκανε το εμβόλιο πολύ κοντά στον τόπο κατοικίας του, εντός Αττικής, η μητέρα μου τις επόμενες μέρες θα χρειαστεί να κάνει μια απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων από τα νότια στα βόρεια. Λες περίεργο, ναι. Η δική μου μητέρα, όταν την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, που δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ, θα πρέπει να την πάω 70 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας της, στη Λάμια. Και ενώ στο ενδιάμεσο έχει άλλα δύο εμβολιαστικά κέντρα. Τέλος πάντων. Ναι, όλοι μας αυτό είμαστε. Λέμε, κάντο, μην αλλάξεις καν το ραντεβού.
προκειμένου να το τελειώσεις. Αλλά και αυτό που λες εσύ στην περιφέρεια, όπου πρέπει να φύγεις εσύ από εδώ, να πας εκεί για να την βοηθήσεις, ή το ίδιο ακόμα σου λέω, και εντός Αττικής που έχουμε τόσα κέντρα, το να φεύγει κανείς από τα νότια, να ανέβει στα βόρεια για να κάνει το εμβόλιο, και μετά μιλάμε για την κινητικότητα, τους δρόμους και όλα τα υπόλοιπα, είναι λίγο περίεργο. Ας πούμε ότι όλα αυτά με κάποιο τρόπο σιγά σιγά θα διορθωθούν. Το ξαναλέω, είναι εύκολο να κάνουμε την κριτική, αλλά από την άλλη μεριά κάποια πράγματα μοιάζουν λίγο Και μιας και είπες αυτό το θέμα, να πούμε και έχει ένα πρώτο θέμα σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, που νομίζω ότι είναι σωστό. Τι γίνεται με τις ευπαθείς ομάδες, με τους καρκινοπαθείς, τους καρδιοπαθείς, τι έχει γίνει εκεί, δεν υπάρχει Κοίταξε, επαρκή σύγκριση. Θανάση, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει και εξελίσσεται ένα δεκαήμερο τώρα. Το λέω γιατί την παρακολουθώ αρκετά. Και λέει ότι μήπως θα έπρεπε πριν μπούμε στους 60-64 να μπούμε στις ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν. Αντιπαραβάλλεται ένα επιχείρημα. Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες? Δηλαδή, τι θα πει καρδιοπαθής? Είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια επέμβαση, είναι κάποιος ο οποίος είναι σε μια αγωγή? Δηλαδή, λέει το κράτος, αδυνατό να βάλω μια γραμμή στο ποιες είναι ευπαθείς ομάδες. Το θέμα είναι αμυγός ιατρικό, αλλά και εμένα μου φαίνεται περίεργο, με την έννοια το ότι λέμε να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Δηλαδή, να μην γεμίσουν οι εντατικές. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι? Αυτοί που έχουν το πρόβλημα υγείας και το ξέρουμε. Άρα λογικά αυτούς δεν θα έπρεπε να εμβολιάσουμε πρώτους. Ηλικιωμένους και ευάλωτους. Ναι, είναι η απάντηση. Είχαμε χρόνο να φτιάξουμε τα πρωτόκολλα για όλα αυτά? Βέβαια και τον είχαμε. Έχουμε τώρα 2 μήνες που ξέρουμε την ιστορία με τα εμβόλια. Και μια ακόμη ευαίσθητη ομάδα, αλλά εδώ υπάρχει και μεγάλο αντικειμενικό πρόβλημα, είναι οι κατάκητοι άνθρωποι που περιμένουν υπομονετικά το εμβόλιο που θα έρθει από τα επόμενα εμβόλια, μάλλον τα οποία δεν χρειάζονται μεγάλη ψήξη. Και αυτοί αγωνιούν επίσης, αλλά είναι μια άλλη κατηγορία. Σήμερα. Μάλιστα. Πάντως, στις ευπαθείς ομάδες θα μπορούσαν να τους ορίσουν οι γιατροί οι οποίοι παρακολουθούν τους ασθενείς, γιατί υπάρχει ακόμα θέμα και με τους παχύσαρκους. Δηλαδή, δεν είναι απλό το ζήτημα. Η παχυσαρκία είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου κανονικά. Είναι ασθένεια. Κανένας δεν μπορεί αυτούς τους Ελένη, ανθρώπους να τους βοηθήσει. Υπάρχουν λύσεις για να, και έχεις δίκιο, να πάνε σου πω, να εμβολιαστούν. Αλλά θα σου πω κάτι. Για παράδειγμα, το ξέρω από εμπειρία. Ο γιος μου είχε ένα νόσημα το οποίο είναι κανονικά στις πρώτες κατηγορίες των ευπαθών ομάδων. Δεν παράγει κορτιζόνη. Το δεν παράγει κορτιζόνη, όποιος το ακούσει, ξέρει στοιχειώδη πράγματα, σημαίνει ο οργανισμός του είναι, παίρνει την κορτιζόνη με χάπι, γιατί η κορτιζόνη μας κάνει να είμαστε υγιείς, να μεγαλώνουμε και όλα αυτά, αλλά κυρίως να είμαστε υγιείς. Όταν δεν παράγει λοιπόν ο οργανισμός κορτιζόνη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, εμάς ο γιατρός μας έχει πει ότι η ασθένεια είναι μέσα στις αυτή μπαίνει στις ευπαθείς ομάδες. Ελένη, υπάρχουν τρόποι, άκουσα και κάτι άλλο. Αυτό που λες με τη βεβαίωση του γιατρού είναι ένα. Υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα με την συνταγογράφηση. Θα μπορούσε να οριστεί ένα πρωτόκολλο, δηλαδή με μια σειρά φαρμάκων και με μια διάρκεια που κάποιος παίρνει αυτά τα φάρμακα, που επίσης θα ανεδείκνυε ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω δηλαδή, ένας χρόνια καρδιοπαθής και με βαριά καρδιοπάθεια, ο οποίος φαίνεται από τη συνταγογράφησή του ότι ο άνθρωπος παίρνει φάρμακα για μήνες ή για χρόνια, είναι ευπαθής ομάδα. Το λέω γιατί εκεί υπήρχε, ας πούμε, η κουβέντα, μα μήπως διεισδύσουν κάποιοι οι οποίοι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Τρόποι πιστοποίησης υπάρχουν. Και να το πω διαφορετικά, ακόμα και αν έμπαιναν και 2-3 οι οποίοι θα ήταν στο όριο ανάμεσα στους ευπαθείς και μη, καλύτερο ήταν να εμβολιάσουμε έναν παραπάνω από αυτούς που μπορεί να έχουν πρόβλημα από έναν υγιή νωρίτερα. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, είναι μια εύκολη κριτική. Μας φαίνονται ότι έπρεπε να έχουν λυθεί. Πρέπει να το πούμε. Εύχομαι να πάρθουν και τα σωστά μέτρα, γιατί το βλέπετε, οι εντατικές γεμίζουν, έτσι. Επειδή πήγαμε στον κορονοϊό από τον καιρό. Δηλαδή, φύγαμε και πάνω από τους 300 πια. Και θα συνεχιστεί αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά τον καιρό, ότι προφανώς αν η κυβέρνηση δεν βγει να μας πει ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά, εντάξει, τι να σου πω, θα ταλαιπωρηθεί σήμερα ο κόσμος, γιατί είναι αν κλείνεις τους δρόμους, αν κλείνεις τον κόσμο μέσα,
Αν δεν κυκλοφορεί κανένας, προφανώς καλά θα τα πάει. Ναι. Εάν μια εβδομάδα μας μιλάνε οι μετεωρολόγοι και λένε ότι έχει χιονιά και τα λοιπά και δεν έχει βγάλει 5 χιονιστικά. Να κάνει τη δουλειά της, εκεί υπάρχει ένα θέμα, συγγνώμη. Κοίτα, υπάρχει θέμα, το είπαμε από την αρχή, υπάρχει ένα ζήτημα συντονισμού και αξιοποίησης των όποιων μέσων έχουμε. Και το λέω γιατί πολλές φορές όλοι παλιοί είμαστε πια στο ρεπορτάζ. Λέγαμε, οκ, χιονίζει, πόσα χιονιστικά να έχουμε. Να έχει αυτή η χώρα 50.000 χιονιστικά, όχι, γιατί είναι ένα μεγάλο κόστος αγοράς και συντήρησης. Άρα όταν τα χρειαζόμαστε, ας έχουμε τόσα ώστε τουλάχιστον να τα συντονίσουμε καλά. Απ' την άλλη μεριά, κάνουμε βήματα, αλλά νομίζω μπορούμε περισσότερα. Δηλαδή, να σου πω κάτι άλλο, Ελένη. Μέχρι πριν από 1-2 χρόνια, όταν χιόνιζε, κλείναν τα σχολεία και τα παιδιά χάναν το μάθημα. Και ήταν και η χαρά των παιδιών, όλοι μας παιδιά έχουμε και το ξέρουμε, έτσι. Θα χιονίσει, δεν θα κάνουμε σχολείο. Ναι, αλλά κάνουμε το μάθημα με την τηλεκπαίδευση. Αυτό είναι ένα βήμα. Και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Επαναλαμβάνω όμως, εδώ πέρα είναι μια ειδική κατάσταση. Είναι. Δηλαδή, ο κόσμος είναι μέσα, δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος, να τα λέμε έτσι όπως είναι. Ακριβώς. Και όσα αυτοκίνητα να κυκλοφορήσουν, και πάλι είναι τα μισά που σε μια κανονική κατάσταση θα βγουν. Επειδή αυτός είναι ένας χιονιάς. Αν η λύση και πάλι είναι να κλείσει αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι, αλλά ξαναλέω, επειδή... μου λέω, ναι. Και εμένα δεν μου άρεσε εύκολη κριτική και λίγο με τα αυτοκίνητα και λόγω, ας πούμε, παλαιού χόμπι έχω μια ενασχόληση. Το να αποκλειστούν άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο. Πολύ οδυνηρό, εξαιρετική ταλαιπωρία και καθίσταται και πολύ γρήγορα επικίνδυνο. Άρα είναι ένα 48ωρο, ας το πάρουμε απόφαση να μείνουμε μέσα. Θέλω να πω σε όλους όσοι βλέπετε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, μην υποτιμήσετε ποτέ το πρόβλημα. Δηλαδή, λες, εντάξει ρε παιδί μου, χιονίζει, θα μπω μέσα κάπου από εδώ, κάπου εκεί, θα τα καταφέρω. Όχι. Δεν είναι τα αυτοκίνητα φτιαγμένα για να κυκλοφορούν στο χιόνι. Και το λέω και σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να έχουν καλά αυτοκίνητα και τα τζιπ τα μεγάλα κτλ. Θέλει και εκπαίδευση το να οδηγεί στο χιόνι και η ταλαιπωρία που θα υποστείτε είναι μεγάλη. Αν λοιπόν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, μείνετε μέσα αυτό το 48ωρο και ειδικά βραδινές ώρες και πολύ πρωινές. Είναι επικίνδυνο και η ταλαιπωρία είναι τρομερή. Αν βρεθείτε δηλαδή να τρακάρετε, να κινητοποιηθείτε, να εγκλωβιστείτε ή ό,τι άλλο, θα μείνετε μέσα κρύο, είναι δύσκολο να έρθει βοήθεια. Έτσι και αλλιώς μέσα είναι ο κόσμος, Νίκο μου, ναι. Ο περισσότερος. Μέσα είναι, δηλαδή έχεις δίκιο σε αυτά ως γενικές αρχές, αλλά όταν ένα περιφέρεια ολόκληρη βρίσκεται σε lockdown και μένουν μέσα, δεν κυκλοφορούν σχολικά, δεν κυκλοφορούν άλλα αυτά και δεν πάνε. Κάνουμε διασκέψεις. Ναι. Εκεί λοιπόν νομίζω είναι ότι... Είναι το 1/3 τη συγκεκριμένη όλο στιγμή. Το βάρος... Πολύ περισσότερο δε μία τέτοια μέρα. Όλο το βάρος πρέπει να πέσει, Ελένη, στο ρεύμα. Στο να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές ρεύματος. Πάλι να το πούμε απλά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή πέφτουν 3 δέντρα γιατί αυτή τη στιγμή χιονίζει, το έδαφος έχει μαλακώσει. Φυσάει και αυτό που φυσάει, παίρνει το δέντρο, πέφτει πάνω στα καλώδια, κόβεται. Το αντιλαμβανόμαστε γιατί σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε υπογειοποιήσει τα καλώδια του ρεύματος, έτσι. Τα έχουμε και τα κοιτάμε και ανεμίζουν. Τραγικό πράγμα. Αλλά εκεί πρέπει να δοθεί το μεγάλο βάρος, γιατί κόσμος μέσα στα σπίτια με το κρύο, χωρίς ρεύμα, θα ξεπαγιάσει. Τόσο απλό. Αυτό δηλαδή για μένα είναι το πρώτο αυτή τη στιγμή. Όλο το βάρος του κρατικού μηχανισμού πρέπει να πέσει στο να κρατηθεί όρθιο. Το 112. Και το 112, ναι, είναι απορία, γιατί δεν στάλησαν μηνύματα. Άκουσα την αιτιολογία. Είπαν ότι τα στέλνουμε μόνο σε κίνδυνο ζωής. Δεν το βλέπω έτσι. Νομίζω ότι το 112 είναι μια επένδυση και πρέπει μας είχαν πει έκτακτες ανάγκες. Να προειδοποιήσει όλες τις έκτακτες ανάγκες, όχι μόνο όταν κινδυνεύει η ζωή. Τέλος πάντων, για πες μας τίποτα άλλο, Ευαγγελία. Νομίζω σήμερα η προσοχή είναι στραμμένη, Νίκος, αυτό στον χιονιά. Στην Εθνική να τελειώσει αυτό το πρόβλημα, λίγο να μπορέσει να ομολοποιηθεί η κίνηση. Από το πρωί παρακολουθούν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, την κατάσταση ώρα με την ώρα. Το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, ελπίζουν ότι λίγο τα όποια προβλήματα έχουν να υπάρξει θα ομολοποιηθούν και καλούν όλους να προετοιμάζονται για ένα δύσκολο βράδυ. Θανάση. Από τις 7 και μετά.
Εγώ να πω ότι είμαστε χαρούμενοι εγώ και η Ελένη σήμερα και ο γιος της που κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά, Θανάση μου, μπράβο, καλά που το έπες. Λοιπόν, σήμερα είναι ένα κοινό γκρουπ. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ωστόσο θα μπουν κάποιοι κανόνες για τα ελλείμματα του 2021 και θα δούμε τι θα γίνει για το 2022. Μπορεί να περνάει στα ψηλά, έτσι, να μην έχουμε ούτε μονόστρο, ούτε εμείς, ούτε ελάχιστοι να έχουν ένα θέμα. Ωστόσο είναι αρκετά σοβαρό. Για την επόμενη μέρα, όχι για σήμερα, σήμερα δεν θα μας απασχολήσει, αλλά για την επόμενη μέρα είναι αρκετά σοβαρό. Επίσης, ό,τι αφορά τους φορολογούμενους, φαίνεται τελικά ότι θα έχουμε αλλαγές στις αποδείξεις, δεν είναι δυνατόν να έχουμε το ποσοστό να συγκεντρωθεί και μάλλον θα παγώσουν τα τεκμήρια διαβίωσης. Αυτό νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο, δηλαδή. Είναι αναπόφευκτο, δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά. Έτσι. Τεκμήρια τώρα, γιατί τι συζητάμε. Τέλος πάντων, ας περάσουμε αυτή τη μέρα με ασφάλεια όσο μπορούμε, δηλαδή ο καθένας ας φροντίσει λίγο το περιβάλλον του και τους γύρω του και τον εαυτό του. Το βράδυ για την Αττική προβλέπεται νέα χιονόπτωση, άρα νομίζω θα περάσουμε ένα δύσκολο πρωινό αύριο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα παγώσουν όλα. Άρα δεν έχουν περάσει τα δύσκολα, είμαστε ακόμα στα πολύ δύσκολα. Προσοχή πολύ και σκέψεις και για ένα δεύτερο σχέδιο, ένα plan B. Αν κάτι δηλαδή πάει στραβά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως εναλλακτική. Και μην σας πιάνει πανικός. Είδα δηλαδή κάποιος, να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Καθίστε μέσα στο σπίτι. Δεν θα πεινάσουμε. Τώρα που είπες, ξέρεις τι γινόταν το Σάββατο έξω. Μέσα 21 ATM, λέμε άντε στο σούπερ μάρκετ. 17 άτομα σε ένα ATM. Τι να κάνουν τα μετρητά. Ο Χριστός και η Παναγία. Και ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Στο ATM 17 άτομα. Ναι. Ουρά. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο. Θέλω να πάρω στο σούπερ μάρκετ. Που είναι για εκεί που κλείνουμε σε 6. Εντάξει. Ξέρε, λέει τώρα, εντάξει, μην πας να πάρεις με τα πήγαινε με την κάρτα. Εντάξει. Λοιπόν. Πες στον μεγάλο άνθρωπο. Ένα λεπτό. Ο μεγάλος άνθρωπος, αν πηγαίνει στο ATM με την κάρτα, μπορεί να πάει με αυτή την κάρτα και στο σούπερ μάρκετ. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, ακριβώς. Το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τι λέει ο Θανάσης. Είναι πολλοί άνθρωποι που πάνε στο ATM να δούνε ότι ο λογαριασμός έχει τόσα. Δεν είναι η ώρα για να γίνει αυτό. Δηλαδή χρειάζεται μια λίγο μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Όλο γκρινιάζουμε. Τέλος πάντων, ας ρίξουμε και μια ματιά έξω, να δούμε τουλάχιστον την ωραία εικόνα, να ευχηθούμε να μην έχει πολλά προβλήματα και τα υπόλοιπα θα τα γράφετε στο Newsweek. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.